σύνηθες μικρόβιο που επιμολύνει τα τρόφιμα και είναι παθογόνο μικρόβιο. Είναι πολύ επικίνδυνο, ιδιαίτερα όταν προσβληθεί έναν άτομο. Προκαλεί διάρειες σε μετούς, πονοκεφάλους, ρίγη και πολλά άλλα συμπτώματα. Πολλοί το συσχετίζουν με γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι γαστρεντερίτιδα, είναι τροφική δηλητηρίαση. Το μικρόβιο της σαλμονέλλας βρίσκεται συνήθως στα έντερα των ζώων και ιδιαίτερα των κοτοπούλων. Γι' αυτό οι καταναλωτές όταν χειρίζονται τρόφιμα τα οποία είναι είτε ομά είτε και κατεψυγμένα κοτόπουλα ή κρεατοπαρασκευάσματα, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για παράδειγμα, εάν θα τεμαχίσουμε έναν κοτόπουλο, τότε πρέπει να χρησιμοποιούμε ξεχωριστό σανίδι για τον τεμαχισμό και όταν τελειώσουμε τον τεμαχισμό, τότε πλένουμε και την επιφάνεια και το μαχαίρι που χρησιμοποιήσαμε και τα χέρια μας. Στη συνέχεια, σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιήσουμε την ίδια επιφάνεια για να κόψουμε είτε λαχανικά, είτε άλλα φρούτα, είτε τυριά, τα οποία πιθανόν να επιμολυθούν λόγω του ότι κόψαμε το κοτόπουλο σε μία επιφάνεια. Πρέπει να πω ότι μέσα στα εθνικά προγράμματα που εφαρμόζουμε, πέραν των άλλων τροφίμων που δειγματίζουμε, που ανέρχονται περίπου σε 4.000 το χρόνο, αυτή την εποχή δειγματίζουμε κρέατα και κρέατοπαρασκευάσματα για να εντοπίσουμε μικρόβια τα οποία προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις. Γι' αυτόν τον λόγο είχαμε βγει σε ανακοίνωση για 3-4 εμπορεύματα την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως έχουν ευθύνη και οι καταναλωτές όταν χειρίζονται τρόφιμα, δηλαδή από την ώρα που θα αγοραστεί το τρόφιμο μέχρι την ώρα που θα καταναλωθεί, υπάρχουν ορισμένες απλές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε για να προφυλάξουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, όταν αγοράζουμε, αν θα μιλήσουμε για τα κρέατοπαρασκευάσματα, πρέπει να αγοράζουμε από εγκεκριμένους προμηθευτές και τα κρεατοπαρασκευάσματα έχουν πάνω το σήμα του οβάλ των κτηνιατρικών υπηρεσιών, το CY και ένας αριθμός, ένα σήμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι αυτά τα τρόφιμα ελέγχονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Όταν τα μεταφέρουμε σπίτι και πρέπει να τα μεταφέρουμε γρήγορα και χωρίς να καθυστερούμε μέσα στο αυτοκίνητο, διότι η θερμοκρασία είναι ένας από τους παράγοντες που πολλαπλασιάζει τα μικρόβια. Άρα δεν ψωνίζουμε και περιφερόμαστε μες στην πόλη για μία ώρα, για παράδειγμα. Πάμε απευθείας να πούν στο ψυγείο. Αφήνουμε το ψώνισμα πάντα στο τέλος της ημέρας. Να κάνουμε όλες τις δουλειές μας και στο τέλος να πάμε στην υπεραγορά. Αφού επιλέξουμε το τρόφιμο και ελέξουμε τη σήμανση του και όλα αυτά, αμέσως να το πάμε σπίτι. Θα φυλάξουμε τα τρόφιμα σωστά στο ψυγείο. Αν είναι κρέατα, τότε τα τρόφιμα, τα κρέατα τα τοποθετούμε στο κάτω μέρος του ψυγείου και σκεπασμένα, έτσι ώστε να μην επιμολυθούν άλλα τρόφιμα που είναι μέσα στο ψυγείο από το αίμα των κρεάτων. Με τα κατεψυγμένα όμως τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί βρήκατε και σε κατεψυγμένα. Άρα εκεί ο καταναλωτής το αγοράζει, είναι κατεψυγμένο, έχει επιμολυνθεί ήδη, αντιλαμβάνομαι. Τώρα, για ό,τι αφορά την αιτία που είναι επιμολυσμένα ορισμένα τρόφιμα, για παράδειγμα τα chicken burgers που εντοπίσαμε. Μάλιστα, παράδειγμα. Είτε οφείλεται στην πρώτη ύλη, δηλαδή ο προμηθευτής της πρώτης ύλης, δηλαδή των κοτοπούλων ή των κρεάτων, ήταν ήδη επιμολυσμένο, είτε επιμολύνθηκε από τον ίδιο τον παρασκευαστή. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι έναν τρόφιμο, όταν το αγοράζουμε, να το χειριζόμαστε ως αν να έχει πρόβλημα. Γιατί για να αποφύγουμε, εάν υπάρχει πρόβλημα, να μην προκληθεί η τροφική δηλητηρίαση. Δηλαδή, τα κατεψυγμένα πρέπει να τα πίνουμε, να τα ψήνουμε σωστά. Να μην τα αφήνουμε ή μη ψημένα, με αποτέλεσμα να επιβιώσουν τυχόν μικρόβια που υπάρχουν μέσα. Επίσης και τα κρέατα τα ψήνουμε καλά, να μην υπάρχει αυτό το ροζ, το χρώμα του αίματος. Μέσα στο κέντρο ιδιαίτερα πολλές φορές. Υπάρχει πολλής κόσμος που τα τρώει έτσι όμως. Υπάρχει κόσμος, ναι, αλλά είναι επί δύο κινδύνο. Διότι τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται μεταξύ 5 και 65 βαθμούς. Αυτή είναι
η θερμοκρασία όπου τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται. Ναι. Οπότε εάν στο κέντρο του τροφίμου δεν επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία για να σκοτωθούν τα μικρόβια, σημαίνει ότι τα μικρόβια συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται και επειδή ο ρυθμός πολλαπλασιασμού των μικροβίων είναι πάρα πολύ ραγδαίος, κάθε 15 λεπτά διπλασιάζονται. Δηλαδή αν είχαμε 100 στο αρχικό στάδιο, σε 15 λεπτά γίνονται 200, σε μισή ώρα 400 και αντιλαμβάνεστε σε 1-2 ώρες πόσα εκατομμύρια μικρόβια θα υπάρξουν μέσα στο τρόφιμο. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, να είμαστε προσεκτικοί τόσο στην προετοιμασία, δηλαδή πλένουμε τα χέρια πριν και μετά, όχι μόνο πριν αλλά και μετά, προσεκτική να μην επιμολύνουμε άλλες επιφάνειες, ούτως ώστε όταν βάλουμε τρόφιμα πάνω στην ίδια επιφάνεια να επιμολυνθεί. Προσεκτική πώς βάζουμε τα τρόφιμα στο ψυγείο, να μην επιμολύνει το ένα τρόφιμο το άλλο. Καλό ψήσιμο και πάντοτε να είμαστε υποψιασμένοι ότι ένα τρόφιμο πιθανόν να περιέχει μικρόβια μέσα. Μάλιστα. Έχω ερωτήσεις αν πρέπει να αγοράζουμε προϊόντα από πλανόδιους πολιτές, για παράδειγμα στις παραλίες. Αν υπόκεινται σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτά τα προϊόντα από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Όπως είχα πει προηγουμένως, πάντοτε αγοράζουμε από εγκεκριμένους προμηθευτές. Δηλαδή, για ό,τι αφορά τα κρέατα να έχουν το σήμα πάνω, για ό,τι αφορά τα άλλα τρόφιμα, ναι, πρέπει να είναι από επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Τώρα, οι πλανόδιοι ελέγχονται μόνο αυτοί που έχουν τις κινητές στις καντίνες που κάνουν σάντουιτς. Ή με τα παγωτά, για παράδειγμα, που βγαίνουν στις παραλίες, αυτά είναι ασφαλή, αυτά ρωτάνε οι τηλεθεατές. Αυτοί που είναι πάνω στα ποδήλατα και πουλάνε στις παραλίες, όχι, αυτούς δεν τους ελέγχουμε, διότι όταν λέω δεν τους ελέγχουμε, δεν είναι εγγεγραμμένοι. Τώρα, πιθανόν η πρώτη ύλη, δηλαδή το εργοστάσιο που παρασκευάζει τον παγωτό, ναι, να είναι ελεγμένο. Αλλά ναι, οι συνθήκες, αντιλαμβάνεστε, είναι επικίνδυνες μέσα σε ένα ναι, ποδήλατο να κυκλοφορά στην παραλία και να πολύ παγωτά. Άρα καλύτερα να αποφεύγουμε, ναι, λέτε. Άλλη ερώτηση, τα αυγά, τι επικινδυνότητα έχουν και αν πρέπει να πλένονται πριν να τοποθετούνται μέσα στο ψυγείο, ή δεν κάνει διαφορά? Τα αυγά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Ιδιαιτέρως τα αυγά τα οποία έχουν σπασίματα πάνω. Ναι. Διότι η σαλμονέλα είναι μέσα στα κόπρανα. Εάν υπάρχει μάλιστα σπάσιμο του αυγού πάνω, σημαίνει απορροφάται. Αποφεύγουμε να τα πλένουμε, διότι ο φλοιός του αυγού είναι πορώδης. Άρα αν το πλύνω το αυγό, τα μικρόβια εισέρχονται εντός του εσωτερικού του αυγού. Και ιδιαιτέρως μετά πρέπει να το ψήσουμε καλά. Επειδή γνωρίζετε ότι πολλοί κόσμος το τρώει μελάτον το αυγό. Ναι. Το δίνουμε και στα μωρά, έτσι, στα παιδιά μας. Ακριβώς. Στο κέντρο και του ομό αυγού, ακόμα. Το κέντρο του αυγού δεν ψήνεται. Ναι. Άρα, αν υπάρχει μικρόβιο παθογόνο, θα επιζήσει. Άρα, αποφεύγουμε να το αφήνουμε μελάτον. Το ψήνουμε καλά το αυγό για να σφίξει και το καταναλώνουμε αμέσως μετά. Άρα, που το δίνουμε ομό στα μωρά, θα πρέπει να το κόψουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το κόψουμε, είναι επικίνδυνο. Ακόμα και τα αυγά που χρησιμοποιούν για να κάνουμε γλυκίσματα, ορισμένοι βάζουν ναι, αυγών χωρίς ψήσιμο. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Θα μας κάνετε να μην τρώμε τίποτα, κύριε Κάρη. Εντάξει, αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι προληπτικά. Τώρα, αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε. Κατανοητό. Είναι επί ίδιο κινδύνο. Πείτε μου κάτι τελευταίο, πόσο εντατική είναι η έλεγχή σας? Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και αν είναι απροειδοποίητη, λέει ο κόσμος, η έλεγχη. Η έλεγχη μας είναι πάντοτε απροειδοποίητη. Ωραία. Διενεργούμε γύρω στις 20.000 επιθεωρήσεις το χρόνο. Απλώς για να γνωρίζει ο κόσμος ότι επιθεωρούνται όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων με σχολαστικότητα, λαμβάνονται πάρα πολλά μέτρα εναντίον των παρανομούντων, έτσι ώστε να κρατούν έναν επίπεδο υγιεινής. Όμως, ο κόσμος να εφαρμόζει και αυτά που έχω αναφέρει προηγουμένως, πέραν του ελέγχου που πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές. Προληπτικά. Να προσέχουμε τον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθεια, κύριε Καρή. Καλή συνέχεια θα σας ευχηθώ. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε πακέτο διεθνών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τους καλεσμένους μας να συζητήσουμε τα του Κυπριακού. Αρνητικά για το κίνημα 5 αστέρων είναι τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στην Ιταλία. Σε αρκετές πόλεις, οι υποψήφοι που στηρίζει ο Μπέπε Γκρίλο
κατέγραψαν αξιοσημείωτα χαμηλές επιδόσεις και έμειναν εκτός δεύτερου γύρου. Οι υποψήφοι του κινήματος 5 αστέρων σε Γένοβα, Λάκουιλα, Παλέρμο, Βερόνα, Λέτσε, Πάντοβα και Κατάντζαρο υπέστησαν δεινές ήττες. Το αρνητικό αποτέλεσμα έρχεται ένα χρόνο μετά τις νίκες του κινήματος 5 αστέρων στις δημοτικές εκλογές σε Ρώμη και Τωρίνο. Μπορεί στις δημοσκοπήσεις ο Μπέπε Γκρίλο να προηγείται με μικρή διαφορά της κεντροαριστεράς. Στις τοπικές κάλπες όμως τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Ο συνασπισμός των κομμάτων που προέρχονται από τον UCK κέρδισε τις εκλογές στο Κόσοβο, συγκεντρώνοντας περίπου το 35% των ψήφων. Ωστόσο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Ο πρώην διοικητής του UCK, Ραμούς Χαραντινάη, μιλώντας ενώπιον των υποστηρικτών του, έκανε λόγο για μια νίκη εμφατική.